Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Επιστρέψαμε πίσω στο στούτιο και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στην παρέα μας βρίσκεται ένα γλυκύτατο παιδί. Είναι ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός Μάριος Φρίξου. Μάρια μου, καλό σου απόγευμα. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας, στο σπίτι μας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς είμαι, είμαι μια χαρά. Ήρθα από λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Έτσι σας δυσκολέψαμε λίγο, αλλά θεωρώ ότι άξιζε. Δούλευα το πρωί, εντάξει, βρήκαμε. Δούλευε το πρωί, ναι. Στο σχολείο ήσουν. Ναι, είναι εξετάσεις τώρα με τους μαθητές. Περίοδο εξετάσεων. Ναι, εξετάσεις τετραμήνων. Ναι, φαντάζομαι όλοι στο τρέξιμο τώρα με τα παιδιά για αυτά. Λοιπόν, Μάρια μου, πρόσφατα κυκλοφόρησες το έκτο σε σειρά βιβλίο σου που φέρει τον τίτλο «Όταν σύγησε η μπόρα». Μάλιστα. Από πού εμπνεύστηκες για να συγγράψεις αυτό το πανέμορφο μυθιστόρημα? Άννα μου, το συγκεκριμένο βιβλίο που είναι το έκτο μου στη σειρά, να πω κάτι εδώ για να μην το ξεχάσω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αναστασία Κορινθίου, είναι μια αλληλίδα συγγραφέας, η οποία έχει και ένα καφέ βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα. Είναι αυτή που διάβασε το βιβλίο μου και πίστεψε στη δουλειά μου και κυκλοφόρησε το βιβλίο με τις εκδόσεις Ιντροπλάνο σε Ελλάδα-Κύπρο. Είναι δύσκολο για μας τους Κύπριους συγγραφείς να μας βγάλουν ένα βιβλίο στην Ελλάδα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Ο ανταγωνισμός είναι πολύς. Καθένας κοιτά πρώτα το σπίτι του, θα δει ποιοι συγγραφείς αξίζει τον κόπο να βγάλουν τα βιβλία τους, Ελλαδίτες εννοώ, και μετά έρχονται και Κύπροι. Όμως υπήρξαν άτομα που σε πίστεψαν και έτσι ευνοήθηκες με αυτό και σε βοήθησε για να κυκλοφορήσεις το βιβλίο σου και στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολος αγώνας γιατί έγραψα πριν από αυτό, έγραψα ακόμη 5 βιβλία. Ναι. Τα περισσότερα με αυτοέκδοση, εννοώ με δικά μου λεφτά. Ακούγεται λίγο κάπως ένας καλλιτέχνης να πληρώνει για να βγάλει τη δουλειά του, να τη δει ο κόσμος. Και όμως έτσι έγινε στα πρώτα μου βιβλία. Εντάξει. Αυτό γίνεται γενικότερα σε πολλά επαγγέλματα και στον καλλιτεχνικό χώρο. Το ξέρω. Δηλαδή αρχή είναι και πάντα δύσκολη. Και ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ειδικά στην εποχή που ζούμε. Είναι δύσκολες εποχές, άγριες εποχές μας. Σωστά. Λοιπόν, Μαρία μου, έτσι είπες μας λίγο τώρα, από πού εμπνεύστηκες για να συγγράψεις αυτό το όμορφο μυθιστόρημα? Μάλιστα. Πριν από στην εκπαίδευση, είμαι φιλόλογος στο δημόσιο σχολείο, δούλεψα 9 συνεχή έτη, ήμουν αδιόριστος, έχω τη μυρωδική μου κουμπάρα εκεί στις φυλακές, κεντρικές φυλακές, τις γυναικείες, τη Γεωργία, φυγιά Γεωργία. Λοιπόν, και ανοίξανε θέσεις και μου λέει: μέχρι να διοριστείς, δεν έρχεσαι εδώ να δουλέψεις λίγα χρόνια. Έκανα αίτηση, μετά έδωσα και εξετάσεις, πέρασα και πρώτος. Άσχετο, τέλος πάντων. Και πήγα δεσμοφύλακας, κάτι που δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Θα φορούσα στολή εγώ τώρα να πάω δεσμοφύλακα στις φυλακές. Εμένα η κλίση μου είναι άλλη, είμαι των γραμμάτων, εγώ είμαι άλλη. Και πιο καλλιτεχνικής φύσης. Και καλλιτεχνικής φύσης. Ναι. Πήγα στις φυλακές, στην πορεία δεν ξέρω. Με ξύταρε το γεγονός γιατί άκουσα και είδα σαν να έζησα έναν αιώνα και περισσότερο. Είδα πολλά πράγματα, έζησα πολλά πράγματα, άκουσα ιστορίες εκεί μέσα από κρατούμενους. Στο λέω και... Να τριχιάζεις. Ναι. Και ναι, πήρα από κάποιους φυλακισμένους την ζωή τους. Αυτή είναι η μια μου έμπνευση για το βιβλίο αυτό. Ναι. Γιατί συνδυάζει δύο εποχές. Θα προσπαθήσω να μην θα κουράσω. Θα τα πούμε και στην πορεία, έτσι σιγά σιγά, για να κατανοήσει και ο κόσμος. Να τα πω στα γρήγορα. Απλά ότι πήρα έμπνευση από κάποιες ιστορίες εκεί μέσα. Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να μου πει κάποιος τώρα, ξέρεις κάτι, σκότωσα πέντε ανθρώπους, έλα γράψε τη ζωή μου. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Είναι τι τον οδήγησε. Αυτό το κάτι. Όχι, αυτό το κάτι. Δηλαδή. Επειδή έχει και φωνικά μέσα στο βιβλίο μου, έχει έρωτες, πάθη, παράνομους έρωτες, εγκληματικά στοιχεία κλπ. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Πρέπει να
πρέπει ρε παιδί μου να με εμπνεύσει, εννοώ να έρχεται το κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, όχι με πλήρωσα και πήγα και σκότωσα. Δεν μου κάνει αυτός. Ναι. Για ήρωας, αντιήρωας του βιβλίου, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Θέλω να έχει αυτό που είπες πριν, ότι να έχει μια προϊστορία από την παιδική του ηλικία, από τα παιδικά του βιώματα, που να τον, σε εισαγωγικά, να τον ανάγκασα να το κάνει. Κατάλαβες τι εννοώ. Οι συγκυρίες γενικότερα, γενικότερα της ζωής, τα μάλιστα. βιώματά του, η παιδική του ηλικία που είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γενικότερα στους ανθρώπους, όλα αυτά που βιώνουμε σαν παιδιά και σαν έφηβοι, με αυτά εξελισσόμαστε. Ακριβώς. Και χτίζουμε το χαρακτήρα που έχουμε. Για να μην παρεξηγηθώ, όλοι έχουν βιώματα. Και σωστά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει παιδί, άνθρωπος στη γη που να μην βίωσε, εκτός από τις καλές, τις όμορφες και δύσκολες καταστάσεις στην παιδική του ηλικία. Όλοι πέρασαν. Αλλά σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν συγγραφέα, πρέπει να του κάνει αυτό που σου είπα πριν, αυτό το κάτι. Τι να σου πω τώρα, είναι. Δεν ξέρω αν είναι έμπνευση, δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ να το ίσως προσδιορίσω. Κάτι που να σε ιντρικάρει για να μπορείς έτσι να δημιουργήσεις. Ναι. Να εμπνευστείς και να δημιουργήσεις. Ναι. Ναι. Πρέπει να το νιώσω. Που λες, είναι δύο ηρωίδες μου στο βιβλίο. Είναι η Αμάλια. Να πούμε λίγο ότι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Σε πραγματικά γεγονότα. Ωραία. Και όταν διαβάζουν, γιατί θέλω να το πω και στους αναγνώστες, στους φίλους αναγνώστες, που λογοτεχνία σήμερα διαβάζουν κυρίως γυναίκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, στους φίλους αναγνώστες, στις αναγνώστριες, λοιπόν, όταν βλέπουν στο εξώφυλλο οποιοδήποτε βιβλίο, αληθινή ιστορία ή βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, δεν μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου αληθινή. Σωστά. Δεν γίνεται. Θα είναι copy-paste της ιστορίας. Σίγουρα βάζει και μυθοπλασία ο συγγραφέας. Πολύ σωστά. Ναι, έχει και φαντασία. Αυτό το βλέπουμε και στις ταινίες, ναι, και γενικότερα. Ακριβώς. Ναι. Μαρία μου, σε αυτό το σημείο, ναι, να σε διακόψω και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχει και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως. Να πούμε ότι οι πρώτοι πέντε που θα καλέσουν στον αριθμό 25250900 θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το μυθιστόρημα του αγαπημένου μας Μάριου Φρίξου με τίτλο «Όταν σύγησε η μπόρα». Όχι, συγγνώμη, να σε διακόψω. Θα δώσω έναν αντίτυπο όταν σύγησε η μπόρα ως δώρο σε τηλεθεατή που θα κερδίσει και άλλους πέντε θα τους δώσω ένα προηγούμενο βιβλίο μου που είναι αληθινή επίσης ιστορία, ναι, με στις τηλικές ο τίτλος. Ωραία. Ναι. Εντάξει, οπότε αν είναι έξι σύνολο τα βιβλία. Έξι σύνολο, δώσουμε έξι βιβλία. Έξι βιβλία, ναι, τέλεια, από τον αγαπημένο μας συγγραφέα Μάριο Φρίξου. Οι γραμμές μόλις έχουν ανοίξει, καλέστε τώρα στον αριθμό 25250900 γιατί μπορεί να είστε εσείς μέσα από τους τυχερούς που θα κερδίσουν το βιβλίο μας. Εν υπόγραφα, έτσι, θα μου δώσετε τα ονόματα να υπογράψουμε αφιέρωση. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Μάρια, επιστρέφουμε. Πες μου λίγο τώρα, υπάρχουν δύο εποχές, λες. Ναι, στο βιβλίο μου. Ναι. Πες μας λίγο έτσι. Είναι δύο ηρωίδες. Είναι η Εμέλεια που ζει στη σύγχρονη εποχή και η Αμάρα που ζει στο Μεσαίωνα στην Κύπρο. Αυτό θα μου πεις τι σχέση έχουν αυτές οι δύο εποχές, οι δύο γυναίκες. Η μια είναι κάρμα της άλλης. Ό,τι περνάει αυτή του Μεσαίωνα, κάτι παρόμοιο περνάει και αυτή του σήμερα. Και είναι το πεπρωμένο, να το πούμε έτσι. Είναι η μοίρα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, επειδή το βιβλίο αυτό είναι 500 σελίδες βιβλίο, στις τελευταίες 100 σελίδες έχει πολλές ανατροπές. Άλλα περιμένει ο αναγνώστης και άλλα έρχονται. Και τελικά φαίνεται στο τέλος του βιβλίου τη σύνδεση των δύο ηρωίδων. Πώς τα κατάφερα να συνδέσω τώρα μια γυναίκα του σήμερα με το Μεσαίωνα στην Κύπρο. Ναι. Υπάρχει τρόπος. Ξέρεις τι μου κάνει φοβερή εντύπωση, ναι, γιατί μέσα από τη συγγραφή σου μεταφέρνεις τον αναγνώστη. Ας πω μόνο κάτι, από το ρεαλισμό. Και οι δύο γυναίκες ερωτεύτηκαν παράνομα, είχαν παράνομο δεσμό και οι δύο γυναίκες εγκλημάτισαν. Να μην πω περισσότερα, γιατί άμα πεις του άλλο την ιστορία. Ναι, τώρα δεν υπάρχει λόγος για να διαβάσει. Ναι. Όμως. Έχεις καταφέρει μέσα από το βιβλίο το συγκεκριμένο, ναι, Μαρία μου, να μεταφέρεις τον αναγνώστη από το ρεαλισμό, ναι, στο ρομαντισμό και σε ένα μεταφυσικό σύμπαν παράλληλα. Ναι. Αυτό πώς το κατάφερες? Μάλιστα. Επειδή αυτό έχει σχέση και με το ότι, να το πω την αλήθεια, αν και δεν θέλω να συνδέω το επάγγελμά μου, το εκπαιδευτικό ως φιλόλογος, επειδή με εμπνέουν τα ρεύματα τα λογοτεχνικά, ο ρομαντισμός, ο υπερρεαλισμός που είναι η φαντασία, ο ρεαλισμός που είναι η αλήθεια. Εντάξει, τα συνδυάζω μεταξύ τους. Δηλαδή,
στις περιγραφές μου στα βιβλία μου είναι ρεαλιστικές και μπορώ να πω και νατουραλιστικές, δηλαδή αποτυπώνουν ακραία την πραγματικότητα. Όπως, δηλαδή, οι σκηνές μου είναι ακραίες σε κάποια σημεία. Σε κάποια σημεία είναι ρομαντικές. Δηλαδή, για να μην είμαι και μονότονος. Δεν μ' αρέσει, ούτε στη ζωή μου αρέσει η μονοτονία και επηρεάζομαι και στα βιβλία μου. Δεν μ' αρέσει να διαβάζει ένα βιβλίο τώρα, ξέρω εγώ, 500 σελίδες, 600 και να διαβάζει συνέχεια ρομάντσο. Συνέχεια. Ναι. Θέλω να έχει suspense, καμπανεβάσματα, δράση, αγωνία. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Για να κρατάς και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Βασικά, εκτός από τις δύο ηρωίδες υπάρχουν ακόμη 5 χαρακτήρες, ναι, οι οποίοι με κάποιον τρόπο συνδέονται όλοι μεταξύ τους. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πω πώς. Όχι, δεν θα πούμε πώς, γιατί θα αποκαλύψουμε βεβαίως. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι, τι ήθελες να δημιουργήσεις? Να σου πω, επειδή παίρνω πολλά σχόλια πάνω σε αυτό που με ρωτάς, παίρνω πολλά σχόλια από αναγνώστες, αναγνώστρες κυρίως, γυναίκες όπως είπαμε, και στα προφίλ μου στο Facebook. Να τα πούμε, είναι στο Μάριος Φρίξους με αγγλικούς χαρακτήρες. Ναι, όποιο θέλει να με ακολουθήσει. Έχω και σελίδα με τα βιβλία μου Μάριος Φρίξους με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνω μηνύματα και με ρωτάνε πώς τα κατάφερες. Τους κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς σύνδεσαι αυτούς τους ανθρώπους μεταξύ τους. Άλλα περίμενα, αλλά ήρθαν. Ναι. Τα συνήθη σχόλια που ακούω από αναγνώστες για το όταν σήγησε η Μπόρα το βιβλίο. Δεν ξέρω. Νομίζω. Κοίταξε να δεις, χωρίς να περιαυτολογώ, νομίζω είναι και λίγο ταλέντο να... Είναι έμφυτο. Είναι έμφυτο, το φέρνεις μαζί σου. Μπορεί να είναι συγγραφέας, κορυφαίος, ένας σερβιτόρος, χωρίς να αποτιμώ το επάγγελμα, έτσι. Νοείται. Δεν έχει και σημασία. Εντάξει, με βοήθησε το ότι είμαι φιλόλογος, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι φιλόλογος μπορεί να γράψεις και βιβλίο. Σωστά. Πρέπει να έχεις και εσύ βιώματα δικά σου. Ναι. Που λες, συνδέονται χαρακτήρες μεταξύ τους, είναι πρόσωπα, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θέλω να μας αποκαλύψεις περισσότερα. Εσύ καλά κάνεις και με ρωτάς. Ναι, θέλω έτσι λίγο να ρωτήσω, έτσι για να βάλω τους τηλεθεατές μας έτσι λίγο στο νόημα. Πες μου να δούμε. Και στα γραφόμενα σου. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω έτσι τώρα, δώσε μας ένα γενικό, ποιο είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου. Μία έτσι γενική απάντηση. Κοίταξε, έχω και μια περιγραφή στο εξώφυλλο. Είναι το κεντρικό θέμα. Είναι ο παράνομος δεσμός της Εμέλειας, του σήμερα όπως είπαμε, η οποία περνά μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, ναι, μέχρι την ενηλικίωσή της. Καταλήγεις και πάμε πίσω στην Αμάρα του Μεσαίωνα τώρα, ναι, που και αυτή αναγκάζεται, την αναγκάζουν οι περιστάσεις να κάνει έναν παράνομο δεσμό και να θεωρείται τότε ότι. Γιατί το έγκλημα της καθεμιάς είναι διαφορετικό. Η μια φωνεύει, η άλλη όχι. Δηλαδή, σε μια εποχή τώρα, μια ισπανικής καταγωγής, η Αμάρα, που έρχεται και αριστοκρατικής καταγωγής και ερωτεύεται έναν κοινό θνητό Κύπριο αγρότη. Εντάξει, μην πεις περισσότερα, δεν θέλουμε να αποκαλύψεις γιατί δεν, ναι, θα έχει νόημα. Και ξέρεις, εμένα δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έγραψε τώρα ένα για να πουλήσει. Όχι, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα, κοίταξε να δεις. Δεν γράφω τώρα, μπορώ να σου περιγράψω ένα φόνο έτσι φρικιαστικό, απλά για να πουλήσω. Ή έναν έρωτα έτσι πολύ παράφορο με όλα τα παρεμφερή. Δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος που τα γράφεις. Δηλαδή, και είναι και τα μηνύματα που αφήνεις, Μαρία. Και τα μηνύματα που αφήνεις, ακριβώς. Και οι προβληματισμοί που δημιουργείς, και ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Βεβαίως. Αφού το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το στοίχημα είναι τι μήνυμα θέλεις να δώσεις στους αναγνώστες. Σωστά. Μία από τις κοπέλες που παρουσίασαν τα βιβλία μου μου είπε ότι αυτό το βιβλίο θα έπρεπε όλοι οι γονείς να το διαβάσουν για τα παιδιά τους. Γιατί πρέπει να ξέρουν. Πόσο σημαντικό είναι. Η Χρυσούλα Γιαννούκου, λέω και το όνομα της φιλόλογος, ναι, μου παρουσίασε το βιβλίο. Στη δεύτερη παρουσίαση που έγινε, να πω, ναι, το χώρο, στα Public Κύπρου. Βεβαίως. Στα Public Κύπρου έγινε η παρουσίαση, τη δεύτερη. Η πρώτη στην κοινότητά μου, στην Ξυλοφάγο, από εκεί κατάγομαι. Και είχα και πολύ κόσμο, τους ευχαριστώ και δια τηλεοράσεως. Εκεί την έκανε η Μαρία Χατσινικόλα, μια άλλη φίλη μου, φιλόλογος, τις παρουσιάσεις. Τώρα, έτσι για το κλείσιμο. Και όταν σήγησε η Μπόρα. Ναι. Τι έγινε μετά. Τι έγινε μετά. Η Μπόρα
ξέσπασε πολλές φορές, γιατί οπότε μέσα στο βιβλίο μου, οπότε ξεσπούσε η μπόρα, δηλαδή έβρεχε πολύ, συνέβαινε και ένα κακό. Όταν για τελευταία φορά σταμάτησε η μπόρα, βρήκε τη Γαλήνη, η ηρωίδα του βιβλίου, και ναι, είναι καλό το είναι εν μέρη καλό το τέλος. Ναι. Μάρια μου, εσύ μέσα από αυτό το... Ναι. Ξέρετε, το νερό, η μπόρα, συνδέεται με μένα. Το νερό με συνδέει για κάποιους άλλους λόγους. Και λόγω της παιδικής μου ηλικίας πέρασα κάτι πολύ δύσκολο και έχει σχέση το νερό με μένα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, σε βλέπω τώρα ότι συγκινήθηκες κιόλας. Ωραία, λοιπόν. Έτσι για να αλλάξουμε πάντα λίγο. Πάντα παθαίνω έτσι, συγγνώμη. Κοίτα, όταν μιλάς για τα δικά σου... Εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε και ευαίσθητα. Ευαίσθητα, ναι, άτομα. Ναι. Και όταν μιλάς έτσι λίγο για πράγματα που σε στιγμάτισαν στη ζωή σου, έτσι και ήταν έντονα, ναι. Ειδικά όταν αναφερόμαστε έτσι σε μικρές ηλικίες που βιώσαμε κάποια γεγονότα, σίγουρα αυτά όταν τα σκεφτούμε και τα φέρουμε έτσι ξανά στο μυαλό μας, είναι αναμνήσεις οι οποίες... μας έχουν χαράξει και μας συγκινούν, μας προκαλούν διάφορα συναισθήματα. Ακριβώς. Και είναι πολύ λογικό. Απολογούμε. Όχι, να μην απολογήσει καθόλου. Αυτό θέλει να φύγει, παιδιά, τηλεθεατές, έτσι. Αυτό φεύγει από εδώ. Λοιπόν. Να πούμε κάτι και αυτό το βιβλίο. Ναι, βεβαίως. Είναι πιο παλιά κυκλοφορία, είναι του 2013 και πήγε πάρα πολύ καλά. Έγινε best seller στο νησί. Το έτρεξα βασικά πολύ ο ίδιος, τότε άγνωστος, τώρα δεν με ήξεραν καθόλου, το 2013. Είναι το Μεστή στις Ηλικές, θα βγει από εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα, επειδή οι διάλογοι είναι σε κυπριακή διάλεκτο. Ναι, θα διαμορφωθούν. Θα διαμορφωθεί, ναι. Να σε ρωτήσω. Και αλλαγή εξωφύλου, ίσως και ο τίτλος θα αλλάξει, γιατί θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αληθινή ιστορία ενός ατόμου που βίωσε ρατσισμό. Ναι. Από παιδική ηλικία μέχρι, ναι, μέχρι την ηλικίωση του κι αυτός. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ναι. Μαρία μου, εσύ ταυτίστηκες ποτέ, ναι, με κάποιο χαρακτήρα μέσα από τα βιβλία σου? Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές περιγράφω χαρακτήρες που δεν είναι ο Μάριος. Και αυτό είναι το στοίχημα. Ό,τι θέλω να περιγράφω ανθρώπους που είναι έξω από τα νερά μου. Και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Για να καταλάβεις τι εννοώ, στα σημεία που έχω ρομαντισμό, για παράδειγμα, στο βιβλίο, τόσο πολύ ρομαντισμό που σαν άνθρωπος στην προσωπική μου ζωή, τόσο πολύ ρομαντισμό δεν έχω. Ναι. Δεν έχω. Είναι, ή ας πούμε, εντάξει, θα μου πεις τώρα, ή ξέρω εγώ, περιγράφεις μια ακραία σκηνή τώρα με ένα φωνικό που γίνεται. Θα πάει να σκοτώσει, όχι, δεν θα πάει να σκοτώσει, ας πούμε. Αλλά επειδή εκείνη την ώρα σου φαίνεται περίεργο, το βιώνω. Ναι. Το βιώνω πάρα πολύ. Λες και περνάει μπροστά μου η σκηνή. Βλέπεις την εικόνα. Ναι, και γράφω. Ναι. Βλέπω και γράφω. Πού βλέπω? Στο άπειρο. Βλέπω τη σκηνή μπροστά μου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή... Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί έτσι και με πολλούς ηθοποιούς που έχουμε συζητήσει, έτσι, για κάποιες συγκλονιστικές στιγμές, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση, ή κάποιους τραγουδιστές που ερμηνεύουν, μέσα από τους στίχους ή τα λόγια στο θέατρο, στην τηλεόραση, βιώνουν. Όταν είναι στιγμές πολύ δυνατές, βιώνουν ακριβώς το συνέστημα. Ο καλός ηθοποιός, για μένα, είναι αυτός που βιώνει τη σκηνή. Και τη σκηνή και τον άνθρωπο που ποδίεται. Ναι. Δηλαδή γίνεται ο ίδιος, σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλιώς πώς θα βγει καλό το έργο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ναι, πιο παγιά είχα ακούσει έτσι μια συνέντευξη από μια ηθοποιό, η οποία σε μια συγκεκριμένη σειρά έθαβε σε ένα επεισόδιο το παιδί της. Ναι. Και λέει ότι αυτή τη σκηνή τη βίωσα τόσο πολύ, μάλιστα, που χρειάστηκαν μετά 3 μέρες για να μπορώ να συνέλθω από τη συγκεκριμένη σκηνή που είχαμε κάνει για τις ανάγκες κάποιας τηλεοπτικής σειράς. Δηλαδή ήταν τόσο έντονο αυτό το συναισθήμα, τόσο πραγματικό αυτό που έβγαλε τη συγκεκριμένη στιγμή, που χρειάστηκαν 3 μέρες για να συνέλθει. Έτσι είναι. Οι καλλιτέχνες μετά θέλουμε
από το πω, αποτοξίνωση. Μετά πρέπει, όταν τελειώνω ας πω ένα βιβλίο, μετά χρειάζομαι χρόνο για να επανέλθω στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Γιατί... Ισχύει. Ναι, είναι δύσκολο, είναι και ψυχοφθόρο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Είμαστε λίγο, νομίζω οι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, συγγραφείς, είμαστε λίγο μαζόχες. Πώς θα το πω διαφορετικά. Έως πολύ. Έως πολύ. Λοιπόν, Μαρία μου, με τη συγγραφή σου έτσι κατάφερες να κεντρήσεις αρκετές φορές το ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, βασίζονται κυρίως κάποια από τα βιβλία σου σε πραγματικά γεγονότα. Ακριβώς. Ποιος είναι ο σκοπός, δηλαδή μέσα και από τον προβληματισμό, γιατί έτσι λίγο που είχα διαβάσει το βιβλίο σου, όταν σήγησε η Μπόρα, μου προκάλεσε έντονα το συναίσθημα προβληματισμού. Μάλιστα. Είναι ο σκοπός σου αυτός? Να προβληματίσω? Ναι. Ξέρει, να σου πω κάτι, είναι ο σκοπός μου να προβληματίσω, ναι, αλλά έχω και κάτι άλλο. Την ώρα που γράφω βιβλίο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, το διασκεδάζω. Ναι. Είναι μέρος της διασκέδασης μου. Δηλαδή, δεν τρώω απλά τις ώρες μου. Αφού, για να καταλάβεις, έγραψα σήμερα, ας πούμε, αυτό το κεφάλαιο ή δεν το τέλειωσα. Ανυπομονώ πότε θα ξανακάτσω να συνεχίσω το κεφάλαιο ή να πάω στο άλλο. Και ακόμη και εγώ δεν ξέρω πώς θα προχωρήσω. Δεν σημαίνει ότι ξέρω πάντα. Δεν προδιαγράφω τι θα γράψω. Ναι. Έχω έναν σκελετό στο μυαλό μου, ούτε καν τον καταγράφω. Και όπου μου πάρει, σαν το ταξίδι, όπου βγει, έτσι γράφω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα έτσι να σε ρωτήσω. Γενικότερα, σαν άτομο είσαι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, έτσι, με αντικειμενικό λόγο. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Γι' αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Είναι πρόβλημα τελικά αυτό? Είναι πρόβλημα, όχι για μας που είμαστε εκρηκτικοί, για τους υπόλοιπους, γιατί όταν μιλάς πολύ έξω από τα δόντια... Με πολύ ρεαλισμό. Πολύ ρεαλισμό, πολλές φορές παρεξηγείσαι. Και δεν το έχω με τη διπλωματία πολύ. Δεν είμαι και τόσο διπλωμάτης, δεν είμαι. Ό,τι έχω να σου πω, θα σου το πω. Δεν θα πω κάτι πίσω από την πλάτη του άλλου. Αυτό δεν το κάνω. Να πληγώσω τον άλλον. Όχι, αν έχω πρόβλημα, θα το πω στα μούτρα. Και ας με παρεξηγήσει και ας μην μου ξαναμιλήσει. Αυτό είναι πρόβλημα όμως. Γιατί, ξέρεις, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Πρέπει να είσαι και λίγο διπλωμάτης στη ζωή. Δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ με αυτό. Αυτό το στοιχείο. Αυτό το στοιχείο. Ασχολείσαι γενικότερα... Διπλωμάτης θα έλεγα ότι πολλές φορές γίνομαι με τα παιδιά στο σχολείο. Ναι. Εκεί, επειδή ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι ανήλικα, είναι παιδιά, γυμνασίου, λυκείου... Ανώριμα παιδιά. Ναι. Χρειάζεται έτσι λίγο να... Δεν θα έλεγα ανώριμα. Εδώ μπορεί να δεις ένα άνθρωπο 50 χρόνια και είναι ανώριμος. Ναι. Όχι, δεν έχει σημασία. Όχι αυτό. Θέλουν άλλη προσέγγιση. Ναι. Εκεί τα καταφέρνω, νομίζω. Αλλά με τους ανθρώπους που είναι της ηλικίας μου, λίγο πιο μικρή, ξέρω εγώ, μιλώ έτσι, είμαι λίγο tough, είμαι λίγο, πώς το λες. Είσαι ομός. Είμαι λίγο ομός, ναι. Ναι. Λέω το λίγο γιατί δεν ξέρω τώρα. Τώρα θα ήθελα να μου πεις, ασχολείσαι και με τα κοινωνικά θέματα και με πολιτικά θέματα. Ασχολείσαι γενικότερα και προβληματίζεσαι γενικότερα με το τι συμβαίνει στις μέρες μας. Ναι. Και τις γενικές... Ανησυχίες πολλές. Πολλές ανησυχίες. Επειδή σε παρακολουθώ και στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος που κάνεις φιλανθρωπίες, ασχολείσαι με φιλανθρωπίες και γενικότερα βρίσκεσαι και είσαι ενεργός στα κοινά. Είσαι... Παρ' όλα αυτά και πολύ καυστικός γενικότερα σε κάποια θέματα. Μάλιστα. Υπάρχουν... Να αρχίσω από το τελευταίο που λες. Ναι. Με τις φιλανθρωπίες, αν και δεν ξέρω αν ακούγεται σωστά αυτό τώρα, στον κόσμο. Και αυτό δεν το είπες εσύ, το είπα εγώ. Ναι. Απλά έτυχε κάποιες φορές που διέθεσα, ας πούμε, τα βιβλία μου για να καταλάβεις... Κάποιες φορές πήρα μόνο τα έξοδα τύπωσης και όλα τα άλλα τα λεφτά τα έδωσα για παιδιά που είχαν σοβαρή ανάγκη. Είμαι πολύ ευαίσθητος στο κομμάτι με τα παιδιά. Σε διάφορες εκδηλώσεις έγινε αυτό με τα βιβλία μου. Και ξέρεις, όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη σε οργανώσεις. Υπάρχουν οργανώσεις τίμιες. Υπάρχουν και οργανώσεις φιλανθρωπικές που δεν ξέρω πόσο τίμιες είναι. Ναι.
Τέλος πάντων. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Ναι, κατά καιρούς. Ναι. Απλά εγώ θέλω να πάω σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, να πάω βεβαίως, αλλά να δώσω, που λέει ο λόγος, το χέρι στο παιδί που έχει ανάγκη. Ότι αυτό το παιδί όντως έχει πρόβλημα. Έχω ευαισθησίες. Και είσαι σίγουρος ότι. Τα παιδιά με θέματα υγείας, στα παιδιά τα ορφανά, γιατί το έζησα κι εγώ αυτό. Επειδή. Έχασες τον πατέρα σου. Τον πατέρα μου σε τρυφερή ηλικία. Μπροστά μου, σε ατύχημα στη θάλασσα, όταν ήμουν 11,5 ετών, γι' αυτό σου είπα το νερό. Που σου έλεγα πριν. Ναι. Με το νερό. Ναι. Με συνδέει το. Και πάω θάλασσα. Πάω, ναι. Βεβαίως. Και μπορώ να σου πω ότι ω πείσμα έμαθα κολύμπι. Γιατί... Για να αντιμετωπίσεις αυτή τη φοβία που προκλήθηκε. Ναι, που προέκυψε με τον πατέρα μου. Ναι. Ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλό κολύμπι, απλά ήταν ατύχημα. Να μην το αναλύσουμε τώρα. Ναι. Δεν είναι επί της ώρας, αλλά να σου πω. Έχω ευαισθησία στο θέμα των ορφανών παιδιών. Στο θέμα των. Για να καταλάβεις τι θέλω να πω, θέλω όταν. Προς το παρόν δεν έχω παιδιά, αλλά. Εάν δεν αποκτήσω ποτέ παιδιά, θέλω να θα φύγω από αυτή τη ζωή, το σπίτι μου να το κάνω ορφανοτροφείο πριν φύγω. Αυτό θέλω να κάνω. Πραγματικά με συγκινούν τα λόγια σου και επειδή σου λέω, γνωρίζω αρκετές από τις απόψεις σου και γενικότερα όταν τοποθετείσαι και δημόσια για κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και είσαι πολύ αληθινός, πολύ ειλικρινής. Δηλαδή τώρα σε βλέπω και πραγματικά συγκινούμε γιατί έχεις και εσύ συγκινηθεί. Μα νομίζω. Με έφερε σε άβολη θέση. Ξέρεις, δεν ήταν σκοπός ναι. μου αυτό. Βέβαια, απλά ναι. ξέρεις με τη συζήτηση, γιατί είσαι ένα άτομο το οποίο σε απασχολούν γενικότερα κάποια θέματα ναι. και δημόσια εκφράζεις και ναι. γράφεις το λόγο ναι. σου και στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως είπα και νωρίτερα. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, μιας και μιλήσαμε για ορφάνια. Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο θα... Εντάξει. Που έγινε το συμβάν με τον... Θέλω να το αναφέρω. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θα το πω, γιατί έχω λόγο που θέλω να το πω. Με τον πρώην Μητροπολίτη που καθαιρέθηκε στη Λάρνακα. Ναι. Επειδή το θύμα ήταν ένα 16χρονο ορφανή και έχω γράψει και στο Facebook κάτι... χτες προχτές που το έγραψα και ξέρεις, με άγγιξε περισσότερο επειδή πήγε να ζητήσει τη βοήθεια του μια ορφανή. Θέλω να πω εδώ ότι δεν θα ασχοληθώ με τον να κάτσω να κατηγορήσω τώρα. Ένα πράγμα είναι, είσαι ένοχος, πρέπει να οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, θα πληρώσεις για αυτό που έκανες. Μην το ψάχνουμε τώρα. Επειδή ασχολήθηκα και με θέματα γυναικείων βιασμών, παιδεραστίας, έχω δουλέψει στις φυλακές 9 χρόνια, είχα γράψει και είχα κάνει κάτι συνεντεύξεις με θύματα, ακόμη και με θύτες, και μπήκαν σε κάτι sites, ιστοσελίδες ενημέρωσης, οι συνεντεύξεις που έκανα. Δεν είμαι δημοσιογράφος, απλά ήθελα να το κάνω. Το έκανες γιατί. Ήθελα να αντιμετωπίσω. Ήθελες να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Ναι, ήθελα να αντιμετωπίσω τον θήτη κατά πρόσωπον. Ναι. Και σου φαίνεται πολύ ακραίο, αλλά το έκανα. Είχα τόση πολύ οργή μέσα μου, συγκρατήθηκα, είναι και το επάγγελμα, που η συνέντευξη μου μπορώ να πω ότι ήταν και επιθετική. Γιατί πήγες έτσι με μια προκατάληψη γενικότερα. Ναι, πήγα με μια προκατάληψη, ναι, και μετά μου στέλναν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες γυναίκες στο Messenger, στα Facebook μου έστειλαν μηνύματα ότι κακοποιήθηκαν όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Κι όμως συμβαίνουν απλά... Κι όμως συμβαίνουν. Ναι. Next. Ο κόσμος τώρα άρχισε έτσι σιγά σιγά λίγο να εκφράζεται. Μάλιστα. Και να καταγγέλνει στις Όχι. αρμόδιες ναι. αρχές έτσι κάποια θέματα. Είναι τα οποία... τόσο πουριτανή η κοινωνία μας που ακόμα υπάρχουν τόσα πολλά θύματα που δεν θα μάθεις και ποτέ ότι τα θύματα. Ναι. Δηλαδή φοβούνται να μιλήσουν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, γιατί... όμως ξέρεις... Και έχω δίκιο, ναι. εγώ σου λέω έχω δίκιο. Γιατί στιγματίζεσαι. Ναι. Γιατί στο τέλος της ημέρα ξέρεις τι με θυμώνει. Που κάθουν και γράφουν ας πούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτω σε άρθρα. Σαν την περίπτωση του Μητροπολίτη, είχε και άλλες διάφορες. Ναι. Γράφουν θάνατος στον παιδεραστή, να πάει φυλακή, να. Και μετά όμως ακούεις και διάφορα εκτός Facebook, και μη σου πω και στα Facebook,
Για παράδειγμα. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο όμως, Μαρία μου, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει. Βέβαια, ακούς και κόσμο, λέω, που κατακρίνει αυτά τα πράγματα και μετά έρχονται και σου λένε, τα ήθελε και αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, είναι και η άλλη πλευρά, δηλαδή. Άστα. Έχεις απολύτω δίκιο. Ναι. Λοιπόν, Μαρία μου, θα ήθελα να σου ευχηθώ καλό τάξιδο μέσα στην καρδιά μου το νέο σου βιβλίο. Ναι. Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο τώρα? Ετοιμάζω κάτι καινούργιο. Όχι ακόμα. Ξεκίνησα ένα βιβλίο. Θα μου πάρει χρόνο. Ξέρεις, δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να βγάζουμε βιβλίο. Ναι. Ξέρεις γιατί. Δεν ξέρω στο μέλλον αν θα το κάνω αυτό. Ούτε κατηγορώ αυτούς που το κάνουν. Απλά είναι γιατί στο τέλος θα επαναλαμβάνεσαι. Εγώ θέλω κάθε βιβλίο μου να είναι διαφορετικό εντελώς από το άλλο. Λες και το έγραψε άλλος συγγραφέας. Να μην είναι το ίδιο. Η ίδια ιστορία, παρόμοια πρόσωπα, χαρακτήρες. Όχι, δεν θέλω. Και πιστεύω μέχρι στιγμή το έχεις καταφέρει αυτό μέσα από τα 6 βιβλία. Πιστεύω πως ναι. Δεν ξέρω. Ο κόσμος αυτό λέει. Αλήθεια, εντάξει. Άμα αρέσει η δουλειά μου. Πολύ ωραία. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες. Να πούμε, συγγνώμη, τα βιβλία μπορούν να τα βρούνε στα βιβλιοπωλεία Ελλάδας και Κύπρου. Ναι. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και να μην ξεχάσουμε το διαγωνισμό μας. Μάλιστα. Καλέστε, μπορείτε να καλέσετε στο 2525-0900 για αν είστε μέσα στους 5 πρώτους που θα καλέσουν στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μπορέσετε να αποκτήσετε ένα από τα βιβλία του αγαπημένου μας συγγραφέα Μάριου Φρίξου. Λοιπόν, Μάρια μου, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ήσουν έτσι σήμερα κοντά μας και είχαμε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το βιβλίο, αλλά γενικότερα και έτσι πιο κοινωνικά θέματα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Καλό εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, με καλέσατε εδώ, στο κανάλι Βεργίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς φίλοι μου να περάσουμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο μαζί μας ο αγαπημένος μας ηθοποιός Ανδρέας Αργυρίδης.